κυρία Έλενα να ακούσουμε, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Α, συγγνώμη, σας βάφτισα και Έλενα. Βρήκε και την... Παιδιά, τι είναι αυτό από πίσω μου το άσπρο? Τρελάθηκα τώρα, δεν είναι πολύ. Τι, μήπως έχουμε μετακομίσει τα πράγματα? Μήπως έκανα πολύ. Ω, κραβάτε. Πού είμαι σε λάθος σημείο. Εδώ, εδώ, στοπ. Τι λέτε ρε. Τι είδα εγώ, η μισή οθόνη ήταν ένα άσπρο. Τι λέτε ρε. Κάτσε εδώ, θα πάθουμε. Έχουμε βάλει ολόκληρο τελάρο μπλε. Ούτε για αστείο. Σήμερα να πω ότι γιορτάζουν ο Φίλιππος και η Φιλίπα. Χρόνια πολλά. Φιλάκια στο Φίλιππο. Να σου κάνω μια ερώτηση. Πώς γιορτάζουν και οι Φιλιππινές? Λίγο κάμερα μα κυρίσου, λίγο αριστερά-δεξιά, έτσι πιστέκεσαι, μην τεμπελιάσεις, θα σε μαλώσω. Λοιπόν, να είναι λίγο κινηματογραφικό το θέλω το τέτοιο, δεν θέλω να είστε τεμπέλης. Θα μπορούσες πολύ άνετα να ήσουν πίσω από τις κάμερες. Από πίσω θα μπορούσα πάρα πολύ να είμαι, πολύ άνετα. Ναι. Το από πίσω και να διευθύνω πραγματικά μου πάει στα επαγγέλματα πάρα πολύ. Καθώς σήμερα 17 Νοεμβρίου, παιδιά, αύριο είναι 17, έχω χάσει και τις ημερομηνίες. Μετά αύριο, εντάξει, παιδιά, συγγνώμη, ναι. Αν σκεφτείς όμως πραγματικά το όλο θέμα, κανένας δεν υποχρεώνει τον χαρτογράφο να βάλει πάνω την Ευρώπη και κάτω την Αφρική. Αντιλαμβάνεσαι περίπου που το πάω, το όλο πράγμα. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Δεν πειράζει. Μπορείς λίγο να δείξεις και αυτό. Οι έρευνες, ο ίδιος, ξέρουμε ότι είχε 20.000 ερωμένες. 20.000 ερωμένες. 20. Τεράστιος αριθμός. Βέβαια. Γράφουμε. 20, 12 κοντά είναι 8.000. Μήπως ξέρετε πώς λέγεται το δέντρο που τραγουδάει μόνο του? Μονοδέντρο. Μιλάει με μιλιά. MP3. Λοιπόν, γύρω. Κλόρ, ξεντίνεσαι και έρχεσαι μέσα. Ενώ βγάζεις τα ακουστικά, μην ξεντίνεσαι γενικά και προκαλέσεις ατυχήματα. Καλό παρακολουθεί, Νικόλα. Δεν θυμάστε ποτέ στο γάμο τι εντύπωση είχε κάνει η Τύπα. Μόνο στο γάμο. Λόγω του ονόματος έκανε εντύπωση. Τύπα. Όχι, όχι, δεν ήταν μόνο το όνομα. Διεθνώς δεν αναγνωρίζεται το Τύπα ως Τύπα. Όχι. Τι. Τι αυτό είναι για σένα με πολύ αγάπη. Δεν πειράζει. Αλλά δεν σπάει ούτε το μπουκάλι γιατί είναι τόσο. Δεν το πήρε τυχαία το όνομά του. Βαφτίστηκε έτσι. Κοίτα εδώ τώρα τι μου κάνει. Ρε παιδιά. Εντάξει, τι να πω, με ματιάσατε!